Καλημέρα σας. Χθες το απόγευμα στον Βαθύ ολοκληρώθηκε η τριλογία της Σουγκαρά που είχαμε προαναγγείλει και είχε αποφασίσει η Οργανωτική Επιτροπή. Χθες λοιπόν πραγματοποιήθηκαν οι επιδείξεις βουτιάς στη Ρήνα, η αναπαράσταση αλίευσης σφουγγαριών με σκανδαλόπετρα και η βραδιά έκλεισε με την Γέννη Κουλιά και με μια φανταστική συναυλία στο λιμανάκι του Βαθύ. Με αυτό ολοκληρώνεται η τριλογία του Σουγκαρά και μαζί με το αποκίνημα που είχαμε κάνει και τις μνήμες των Σουγκαράδων στο Ανοιχτό Θέατρο της χώρας. Και παράλληλα σχεδόν ολοκληρώνεται και το πολιτιστικό πρόγραμμα του επαρχείου. Αυτό που ακολουθεί και μένει στο τέλος, στις 31 Αυγούστου ημέρα Σάββατο στην κεντρική μας πλατεία, είναι η αναπαράσταση Ναυμαχίας του Γέροντα. Μία επαιτειακή χρονιά και οφείλουμε να την παρουσιάσουμε και να την αναδείξουμε όπως πρέπει. Κάναμε αυτή τη συνέντευξη αφενός για να ευχαριστήσουμε όλο αυτό τον κόσμο ο οποίος συμμετείχε και οικονομικά και εθελοντικά σε διάφορους ρόλους. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω και θα μου επιτρέψετε να συμβουλεύομαι και τις σημειώσεις μου για να μην ξεχάσουμε κάποιο. Και αν κάποιο εγώ παρελπίδα ξεχάσω, οι φίλοι εδώ να συμπληρώσουν και να υποθούν τα ονόματα όλων όσων εργάστηκαν και έβαλαν και οικονομική, προσέφεραν και οικονομική βοήθεια στο να πραγματοποιηθούν όλα αυτά. Ξεκινήσω με τον Γιώργο Χατζημάρκη, τον Περιφερειάρχη μας και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, τον Χρήστο Μιχαλάκη, οι οποίοι ενέκριναν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του πολιτιστικού προγράμματος Μισεμός 2024. Την Οργανωτική Επιτροπή, τα έχουμε ξαναπεί, είναι πάντα δίπλα μου. Συνεργαζόμαστε μαζί εδώ αρκετά χρόνια και νομίζω και φέτος κάναμε πράγματα τα οποία ήταν πάρα πολύ καλύτερα από τις προηγούμενες χρονιές. Τον Καναθιανάκη τον Άγγελο, ο οποίος συμμετείχε και φέτος και οικονομικά και σε πάρα πολλές εργασίες. Τον Ψαρά τον Μανώλη, ο οποίος προέβαλε επικοινωνιακά όλες τις εκδηλώσεις της τριλογίας Σουγκαρά. Τον Κινήτο Λευθέρη και τους συνεργάτες μου εδώ στο επαρχείο. Οι συμμετέχοντες φορείς Λύκειου Ελληνίδων, πάντοτε όποτε τους ζητήσουμε, προσφέρεται να συμμετέχει και να δίνει ένα άλλο χρώμα και μια άλλη χρειά σε όλες μας εκδηλώσεις. Η Ιερά Μητρόπολη για τη συμμετοχή της, τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη μας, τον κύριο Παΐσιο. Τον Εμπορικό Σύλλογο. Τον Εμπορικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου είχαμε και την επίσκεψη του Προέδρου του κ. Πάπου. Το Σύλλογο Παλαιών Προσκόπων, το Σύστημα Ναυτοπροσκόπων, το Σύλλογο Αφιπετράν, το Σύλλογο Αυτοδιτριών και το Σύλλογο του Γυμναστηρίου του κ. Κουλιανού. Όλοι αυτοί ήταν οι εθελοντές μας και οι συμμετέχοντες φορείς. Θέλω να κλείσω με τους χορηγούς. Οι χορηγοί οι οποίοι συνέσφεραν οικονομικά για να γίνουν όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Ξεκινάω με τον Χαλίκος Group ΑΕ, Γιάννης ο Χαλίκος. Δεν μας έχει αρνηθεί ποτέ οικονομική βοήθεια σε όλες μας εκδηλώσεις και στο αποκίνημα και στον Γέροντα. Αργό ΑΕ, οικογένεια Ψαροπά. Η Νοπία Τρυποδάκη του δασκάλου του Γιώργου του Τσουγκράνη, η αδελφή. Ο Τηλιακός ο Θοδωρής, σαν ο γιος με τις μπλούζες τις οποίες έφτιαξε. Ζαχαροπλαστία Βούρος στα Βασιλικά. Πετρίδης Κάβα. Εργάς Νικόλας Μπιστρό, Κουκουβάς Σκεύος Πρακτορείο, Φίλιππας Γιουριζές και Κόκκινος ΑΕ, Εμπόριος Κόκκων. Όλη αυτή η τελευταία ομάδα συνέσφερε οικονομικά για να μπορέσουν να γίνουν οι εκδηλώσεις κυρίως του υποκινήματος, αλλά και οι άλλες δύο, οι συνοδευτικές εκδηλώσεις τριλογίας. Αυτά είχα να πω σε πρώτη φάση, δεν ξέρω αν κάποιον ξεχάσαμε να ευχαριστήσουμε. Να το συμπληρώσουμε, Γιάννη μου. Είναι ο Σισόης, ο Σάκης, ο ηλεκτρολόγος, μαζί με τον Λάμπο τον Γιώργο που μας βοήθησαν πάρα πολύ και έρχονται κοντά μας πάντοτε. Και βέβαια ένα κάρο άνθρωποι, καταστήματα τοπικά, που όταν καταλαβαίναμε ότι πήγαιναν να ψωνίσουν για το αποκίνημα, χωρίς να τους το λέμε, δεν παίρνουν ούτε μία δαχμή, αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Όπως είναι Γιάννη και ο Φούρνος του Πετράκη, να τα πούμε αυτά. Έτσι. Έχει και ανθρώπους που κάνανε πολύ μικρά πράγματα, αλλά και πολύ σημαντικά. Και δεν μας ζητήσαν ποτέ να τους αναφέρουμε, δεν μας ζητήσαν ποτέ να τους διαφημίσουμε.
Ήταν πάντα δίπλα μας, όποτε χρειαζόμασταν κάτι. Ακόμα και ομογενείς που δεν θέλαν να διαφημιστούν, αλλά θέλαν να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία, γιατί ήταν κάτι για το νησί τους. Η Αφροδίτη Γερακιού, ας πούμε, μας βοήθησε στο να πάει στο φούρνο, να αναλάβει το φούρνο, να ψήσει τα ρεβίθια, να μας τα φέρει. Ένα πράγμα το οποίο πρέπει να τρώγαμε 3-4 ώρες εμείς, το έκανε κάποιος άλλος. Ο φούρνος του Πετράκη μας έψησε 2.000 παξιμαδάκια για να κεράσουμε τον κόσμο και να μας πήρε λεφτά. Άνθρωποι με λίγα πράγματα, που όμως πάντα είναι δίπλα σε αυτόν τον ρομαντισμό και σε αυτή την παράδοση που έχουμε σαν Γκάλινος. Βέβαια, να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που συμμετείχε, γιατί χωρίς αυτό το σκηνικό δεν θα ήταν αυτό που είδαμε, έτσι, αυτή η συγκλονιστική εκδήλωση. Θέλω να κάνω μια αναφορά όμως, και κλείνω με αυτή, στην τελευταία ομάδα των χορηγών, οι οποίοι δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να προβληθούν όπως θα έπρεπε, γιατί ήταν έτσι συμμετέχοντες χορηγοί της τελευταίας στιγμής, μετά και την απόφαση της Δημοτικής Αρχής να μην συμμετέχει οικονομικά στο αποκίνημα. Ποτέ δεν πήραμε μια απάντηση, ούτε θετική ούτε αρνητική, αν θα συμμετέχει οικονομικά, παρόλες τις διαβεβαιώσεις που είχαμε από τον Μάιο. Αυτή είναι η ψαρομπάς, η Αργό ΑΕ, την οποία προαναφέραμε. Ήταν χορηγός της τελευταίας στιγμής, της τελευταίας εβδομάδας, τα ζαχαροπλαστεία Βούρος, ο Εργάς ο Νικόλος, ο Κουκουβάς ο Σκεύος, Φίλιππας Γιουτιζές και ο Κόκκινος ο ΑΕ στην Καραποθήκη. Δυστυχώς υπήρχαν θέματα έτσι της τελευταίας εβδομάδας, όπως σας είπαμε, την απόφαση να μην συμμετέχει η Δημοτική Αρχή οικονομικά στο αποκίνημα, με αποτέλεσμα να απευθυνθούμε σε αυτούς και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που πρόθυμα, έστω και την τελευταία στιγμή, χωρίς να έχουν την προβολή που θα έπρεπε να έχουν όπως είχαν όλοι οι αρχικοί χορηγοί, προσφέρθηκαν να βοηθήσουν οικονομικά για να μπορεί να γίνει η εκδήλωση, για να μπορεί να γίνει αυτό το οποίο είδε όλος ο κόσμος και το χάρηκε, κυρίως το χάρηκε, αλλά και ήταν και μια προβολή του νησιού μας. Αυτά ήθελα να πω. Και αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, στο θέμα το ιστορικό, να πούμε ένα ευχαριστώ. Είναι 2-3 άνθρωποι οι οποίοι μας έφεραν στοιχεία περισσότερα από ότι τα βιβλία γράφουν, από τα βιβλία της Δημογεροντίας, για να αποκτήσουν μεγαλύτερη σφαιρική εικόνα για την τότε εποχή. Είναι άνθρωποι όμως, όπως είπε και ο Γιάννης προηγουμένως, που ήθελαν να κρατήσουν την ανωνυμία τους. Εμένα με δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο, γιατί μου έφεραν συνταρακτικά στοιχεία για όλη αυτή την εποχή. Είναι όμως στοιχεία που δεν τα βρίσκεις εύκολα γραμμένα. Τα βάλα και αυτά μέσα στο πακέτο των πληροφοριών για αυτή την ημέρα και τους ευχαριστώ μπροστά σας. Ξέρουν αυτοί ποιοι είναι και μου είπαν μάλιστα ότι θα είναι πάντα δίπλα μας σε αυτές τις ιστορικές επαιτίους. Κύριε Επαρχέ, μία ερώτηση παρακαλώ, με αφορμή τον επίλογό σας, που είπατε ότι ο Δήμος ο Καλλιμίου δεν συνεισέφερε οικονομικά, παρότι υπήρχε μία δέσμευση. Αυτό εμείς το γνωρίζαμε μετά από μία συνέντευξη που κάναμε τον κύριο νομικάριο μαζί με την Πέττη, που μας είπε υπάρχει μια αγωνία. Τι θα κάναμε? Επικοινωνήσαμε με τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος μου είπε το εξής, ότι δεν είχε αντίρρηση να συνεισφέρει οικονομικά, αλλά ποτέ δεν του δόθηκε από εσάς, από την ομάδα σας και κυρίως από εσάς, ένας αναλυτικός κατάλογος των εξόδων, για να μπορεί και αυτός να δικαιολογήσει στο δικό του ταμείο. Κύριε Χαραματά, όταν πλέον εμείς ως ομάδα και ως επαρχείο είχαμε συγκροτήσει του τι θα κάνουμε και πώς θα κυλήσει η όλη εκδήλωση του αποκινήματος, γιατί σε αυτή αναφερόμαστε κυρίως, και επειδή άποψη δική μου είναι ότι αυτή η εκδήλωση δεν πρέπει να απουσιάζει ο Δήμος Καλλιμίου, πάντοτε το έλεγα και από πέρσι τα ίδια είπα, όταν ήρθε και με βρήκε η Οργανωτική Επιτροπή πέρσι για να κάνουμε το αποκίνημα, είχα πει θα το κάνουμε με μία προϋπόθεση. Δεν μπορεί να λείπει ο Δήμος Καλλιμίων από μέσα. Είναι έθιμο της Καλλίνου και ο Δήμος Καλλιμίων πρέπει να βρίσκεται μαζί μας, συνειδηπόρο μας και στο πλάι μας. Συμφώνησαν αμέσως όλα τα παιδιά και έτσι προχωρήσαμε. Αφού λοιπόν φτιάξαμε όλο το project, όλη την εκδήλωση, την παρουσιάσαμε και στην τότε Δημοτική Αρχή, η οποία προχώρησε σε αυτά τα οποία είπαμε. Και φέτος αυτό ακριβώς έγινε. Είχαμε πει σε μια συνάντηση η οποία έγινε με τον Δήμαρχο εδώ, μαζί με όλη την Επιτροπή, τέλος του Μάη, ότι εμείς έχουμε φτιάξει όλη την εκδήλωση, την γνωρίζουμε, ξέρουμε πώς θα κυλήσει αυτό που μένει και θα πρέπει να είστε κι εσείς οι διοργανωτές της συγκεκριμένης συνεκδήλωσης.
είναι μια συνεισφορά οικονομική γύρω στους 5.000 ευρώ, η οποία κυρίως θα ήταν για τα τρόφιμα και κάποιες εξέδρες ειδικές οι οποίες θα χρησιμοποιούσαμε. Άρα υπήρχε ενημέρωση από το τέλος του Μάη, υπήρχαν διαβεβαιώσεις τόσο σε μένα όσο και, στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής ότι θα προχωρήσουμε. Τώρα τι έφτεξε και δεν προχώρησε και δεν ήρθε τελικά αυτή η πολυπόθητη βοήθεια, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω εγώ γι' αυτό. Έτσι. Κύριε Υπάρχει, κάνω μια ερώτηση. Ναι. Το budget όλης αυτής της εκδήλωσης, πόσο πήγε? Κύριε, έχουμε μια εικόνα. Κύριε Μακαρούνα, τώρα δεν είμαι σε θέση να σας πω πώς συγκεκριμένα πήγε όλη αυτή η εκδήλωση. Να σας πω όμως ότι ο βασικός χορηγός είναι η περιφέρεια και όλοι αυτοί που προαναφέραμε. Σημασία έχει, κύριε Μακαρούνα, ότι εμείς αυτό που καταφέραμε και πέρσι και φέτος είναι να διαφημίσουμε την Κάλυνο στα πέρατα της γης. Και πέρσι και φέτος όλος ο κόσμος μέσω των Καλλινίων όπου γης μιλάει για το νησί μας και με το μέσο ενημέρωσης και με τη δική σας τη δουλειά. Και ειρήσει τον παρόντο να σας ευχαριστήσω που καλύψατε και εσείς και άλλοι ελεύθεροι φωτογράφοι το σκηνικό και την όλη εκδήλωση. Άρα δεν είμαι σε θέση να σας πω πόσο είναι το πάτη. Σημασία έχει ότι εμείς τα καταφέραμε, το πετύχαμε. Το πέτυχε η Κάλυνος βασικά, έτσι. Το πέτυχε η Κάλυνος και όλοι μαζί νομίζω μπορούμε. Τώρα, εάν αυτή η βοήθεια η οποία περιμέναμε δεν ήρθε ποτέ, παρόλα τα αυτά εμείς βρήκαμε τις λύσεις έστω και της τελευταίας εβδομάδας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ. Παρακαλώ. Ναι. Κύριε Έπαρχε, η ερώτηση αφορά το μέλλον για την επόμενη χρονιά. Είχα επικοινωνία με προσώπους των αποδήμων και μου μετέφεραν ότι κάποιοι επισκέπτες μας που δεν μιλάνε ελληνικά, δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν ακριβώς τι συνέβαινε στα δρόμενα. Υπάρχει δυνατότητα του χρόνου να έχετε κάποια οθόνη που να επεξηγεί? Να σας απαντήσει ο κύριος Νομικάρης, γιατί είναι κάτι το οποίο μας προβλημάτισε και προχωρήσαμε έτσι πώς το κάνουμε. Ναι. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση για να το πούμε, γιατί δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ αυτό. Ναι. Βάλαμε και την τελευταία οξία που μπορούσε να φτιαχτεί σε αυτή την εκδήλωση τη μεγάλη. Η ενοικίαση ενός ημερησίου προτζέκτορα μας έβγαζε έξω από τα οικονομικά δρόμενα. Ναι. Δεν είναι μια εκδήλωση που παρουσιάζεται το βράδυ, που μπορεί με ένα νυχτερινό προτζέκτορα να παρουσιαστεί. Ο ημερησίος προτζέκτορας αγγίζει σχεδόν όλη τη συναυλή, όλα τα έξοδα που κάναμε στο πρώτο στάδιο μουσικής και εξέδρας. Επίσης, είναι μια οριοθετημένη εκδήλωση που φέτος μας ξέφυγε επειδή σκίασε 20 λεπτά πιο μετά το συγκεκριμένο σημείο που δεν είχαμε επαφή με το άλλο σημείο. Αυτά τα 20 λεπτά κατρακύλησαν και μας πήγε και διώξαμε τον Αλταρμά τη νύχτα. Θέλω να πω ότι όλα τα έχουμε υπολογίσει, ναι, ό,τι ναι. μπορέσαμε κάναμε. Ναι. Φανταστείτε μια ταυτόχρονη αναφορά στα αγγλικά, όλο, δεν θα τελειώσουμε ότι στη μία τη νύχτα. Δεν είναι αυτό.